Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα σημάδια. Τα σημάδια είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, επίκαιρη για τους περισσότερους χρυσοθύρες, όμως θέλω να καταθέσω και εγώ τη δικιά μου άποψη. Πολλοί μου στέλνουν φωτογραφίες και μου αναφέρουν ότι έχουν βρει κάποια σημάδια στο βουνό, τα οποία μπορεί να συμβολίζουν κάποιο κρυμμένο θησαυρό. Εγώ έχω μια τελείως διαφορετική άποψη για τα σημάδια και πολύ μικρό ποσοστό είναι αυτό που πιστεύω ότι γίνανε κάποια σημάδια για να συμβολήσουν κάποιο κρυμμένο θησαυρό. Στην ελληνική ύπαιθρο κυκλοφορούν πάρα πολύ από βοσκούς, από ρηβάτες, από αυτούς που κάνουν περίπατο πάνω στο βουνό και μπορεί ο καθένας να κάνει και να γράψει οτιδήποτε θέλει, οπουδήποτε θέλει, είτε σε δέντρο, είτε σε βράχους, να χαράξει κάτι που να κάνει ένα συμβολισμό δικό του. Από μια προσωπική του ιδέα έως κάτι που θέλει να μαρκάρει κάποιο μονοπάτι. Συνήθως τα περισσότερα σημάδια που έχουν βρεθεί στην ελληνική ύπαιθρο δεν αφορούν κρυμμένους θησαυρούς και δεν αφορούν την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Σε όλα αυτά τα σημάδια που έχω παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια, ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορούσε εκείνη την περίοδο. Και στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές τις λίγες δεν αφορούσαν κρυμμένο θησαυρό, αλλά αφορούσαν κάποια μονοπάτια που χαράζανε μια διαδρομή για εκείνη την εποχή. Βρεθήκαν οπλισμοί, βρεθήκανε διάφορα σημάδια που μαρτυρούσανε μια δραστηριότητα εκείνη την εποχή, αλλά ήταν ελάχιστα αυτά που μαρτυρούνε για κάποιο κρυμμένο πολύτιμο αντικείμενο. Θέλω λιγάκι να μπαίνετε στη φιλοσοφία και στη λογική ότι κάποιος που θέλει να κρύψει κάτι πολύτιμο δεν βάζει βελάκια από πάνω και δεν τα βάζει με τέτοιο τρόπο που να είναι εμφανές και να μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Όπως δεν τα συμβολίζει όλα αυτά και με λέξεις και πράγματα που να μαρτυρούν την ύπαρξη ενός κρυμμένου θησαυρού. Σίγουρα τα κάνει με μια δικιά του λογική, η οποία αυτή η λογική και να τη δει κάποιος να μην μπορεί να καταλάβει ότι έχει κρυφτεί κάποιο πολύτιμο αντικείμενο. Φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε με ένα κυβότιο με λίρες και να πρέπει πολύ γρήγορα να τις κρύψετε. Για τον α ή β λόγο εκείνης της εποχής που όλα γινόντουσαν πολύ γρήγορα και πολύ επικίνδυνα. Θα βάζατε κάποια βελάκια πάνω και θα γράφατε ότι εδώ βρίσκεται ο θησαυρός ή θα βάζατε ένα σύμβολο που μόνο εσείς κατά το μυαλό σας μπορείτε να το ξέρετε. Έτσι λοιπόν και εκείνη την εποχή, αν κάποιος έκρυβε κάτι πολύτιμο, σίγουρα δεν θα βάζε βελάκια και δεν θα βάζε λέξεις και σύμβολα πάνω που να μαρτυρούσαν κάτι τέτοιο. Έχουμε εξετάσει πάρα πολύ μεγάλο όγκο σημαδιών από διάφορους φίλους που μας στέλνουν και στα περισσότερα έχουμε κατά τα δικά μας κριτήρια και τη δικιά μας αξιολόγηση καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορούσε εκείνη την περίοδο. Έχω δει σημάδια που γίνανε για να παραπλανήσουν αυτόν που βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Έχω δει σημάδια που οριοθετήσανε κάποιο ναρκοπέδιο, κάποιο μονοπάτι, οπλισμό, ηματισμό, φαρμακευτικό υλικό, ναι, τα έχω δει αυτά. Έχουμε βρει σπήλαια που είχαν κάποιους περίεργους συμβολισμούς που ανακαλύψαμε μετά ότι ίσως να συμβολίζαν αυτά. Θα πρέπει να αξιολογείτε πολύ καλά το πού είναι τα σημάδια, δηλαδή αν είναι σε ένα δέντρο πάνω, η χάραξη φαίνεται αν είναι παλιά ή καινούρια. Εκείνη την εποχή να σας θυμίσω ότι είναι δύσκολο πολλά δέντρα ως σήμερα να έχουν μείνει, γιατί υπήρχαν βόμβες, υπήρχε ο πόλεμος που πολλά καήκανε, πολλά καταστραφήκανε. Είναι λίγο δύσκολο το να υπάρχουν πάνω σε δέντρα. Συνήθως τα πιο έγκυρα σημάδια βρίσκονται σε βράχια ή συμβολισμούς σε κάποια μέταλλα ή σε κάποια αντικείμενα πάνω. Πιστεύω ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά σημάδια τα οποία προσδιορίζουν εκείνη την εποχή. Για μένα το καλύτερο είναι κάποιος που θέλει να κάνει μια έρευνα να παίρνει ενδείξεις είτε με ραδοσκοπικά όργανα είτε με ανιγνευτές αποστάσεων ή και στη συνέχεια με τοπικούς. Αυτό είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδο το να κάνεις μια έρευνα και να ανακαλύψεις αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον ή όχι. Τα σημάδια κατά την άποψή μου είναι λίγο χαμένος χρόνος, γιατί δεν ξέρουμε ούτε ποια περίοδο γίνανε, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα βράχο και να τον πάμε για αξιολόγηση, να δούμε πότε γίνανε οι χαράξεις αυτές. Χάνουμε χρόνο, απογοητευόμαστε γιατί πολλές φορές
σε ένα περιβάλλοντα χώρο έχουν μείνει πολύ λίγα ή εμφανές κάποια λίγα σημάδια από το σύνολο που μπορεί να υπάρχει και να μαρτυράει μια ιστορία ή μια τοποθεσία. Νομίζω ότι το καλύτερο και το πιο σωστό για να έχουμε αποτέλεσμα είναι να κάνουμε έρευνα με τεχνολογικό εξοπλισμό. Ας πούμε, είμαστε σε ένα περιβάλλοντα χώρο, πηγαίνουμε για μια έρευνα, βλέπουμε κάποια σημάδια. Μπορούμε σε αυτή την περιοχή να βάλουμε έναν τεχνολογικό εξοπλισμό, να δούμε αν θα πάρουμε ενδείξεις. Αν θα πάρουμε ενδείξεις, προχωράμε την έρευνά μας και φτάνουμε στο σημείο που μας οδηγούν τα όργανα αυτά. Αν δεν πάρουμε ενδείξεις, απλώς αποχωρούμε, γιατί από τη στιγμή που δεν παίρνουν ενδείξεις και τα μηχανήματα, είναι σχεδόν αδύνατον, ακόμα και να υπάρχει κάτι, να το εντοπίσουμε από τα σημάδια. Έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια, πάμε για 90 χρόνια κοντά, και είναι πολύ δύσκολο ο περιβάλλοντας χώρος να έχει μείνει ο ίδιος από τότε. Οπότε πολλά σημάδια μπορεί να έχουν καταστραφεί, μπορεί να έχουν αλλοιωθεί με το χρόνο, μπορεί να έχουν λελεατηθεί από κάποιους άλλους. Οπότε θεωρώ ότι είναι αδύνατον μέσα από σημάδια να βγάλουμε ένα νόημα και να μας οδηγήσει σε κάποιον κρυμμένο θησαυρό. Ναι, υπάρχουν σημάδια που μας έχουν οδηγήσει σε σπήλαια, σε πηγές, σε διάφορα μέρη και τοποθεσίες που πιστεύουμε ότι αυτά τα σημάδια συμβόλιζαν αυτό. Όμως στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν υπάρχει επίσημος κώδικας. Ακούω πολλούς που λέει επίσημος στρατιωτικός κώδικας. Δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο και δεν έχει εμφανιστεί και ποτέ κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποια σύμβολα στο χέρι που έχουν φτιάξει κάποιοι και λένε ότι είναι στρατιωτικός κώδικας, που δεν μπορεί να διαπιστωθεί αυτό το πράγμα. Μπορεί οποιοδήποτε να πάρει ένα χαρτί και να γράψει το οτιδήποτε. Συνήθως όλα αυτά τα κώδικες περί στρατιωτικών αποκρύψεων και αυτά είναι ιδιοχειρόγραφα που τα έχουν γράψει σε σύγχρονες εποχές και δεν αφορούσαν εκείνη την εποχή. Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με κάτι τέτοιο. Οκ, τα βλέπουμε, ξέρουμε, σηματοδοτεί το σημείο ενδιαφέρον για να ψάξουμε, αλλά δεν είναι η ουσία τα σημάδια το να αρχίζουμε να ακολουθούμε αυτά. Μπορούμε πολύ γρήγορα με κάποια όργανα, είτε ραβδοσκοπικά είτε ηλεκτρονικά, να φτάσουμε στο σημείο που πιθανό να είναι κάτι κρυμμένο, αν υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο. Όμως τα σημάδια, σκεφτείτε ότι μπορεί να τα έχει κάνει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, για οποιαδήποτε συμβολισμό δικό του, που κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να σημαίνει το κάθε τι που βλέπουμε σε ένα βράχο πάνω. Γι' αυτό λέω ότι η καλύτερη μέθοδο, χωρίς να χάνουμε χρόνο και ελπίδες, είναι το να το ψάχνουμε είτε οπτικά, είτε με μηχανήματα, είτε με χίλιους δύο τρόπους, εκτός των ακολουθούμε σημάδια, γιατί δεν υπάρχουν σημάδια στην ουσία. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, έτσι, χωρίς να θέλω να την επιβάλλω πουθενά και χωρίς να πω ότι αυτή είναι η σωστή. Εγώ για τα δικά μου κριτήρια και για τις δικές μου αντιλήψεις. Κάποιος άλλος μπορεί να ακολουθεί τα σημάδια και να έχει αποτέλεσμα και να πει ότι ναι, εγώ μέσα από τα σημάδια βρήκα. Εγώ δεν αφισβητώ κανέναν, ναι. Λέω εγώ πώς πράττω. Εγώ όταν βρίσκομαι σε ένα περιβάλλοντα χώρο που είναι ενδιαφέρον, βγάζω ανιχνευτές και βλέπω αν θα πάρω κάποιες ενδείξεις. Αν θα πάρω κάποιες ενδείξεις, ακολουθώ και ίσως να λάβω υπόψη μου στην περιοχή τα σημάδια, αλλά πιο πολύ βάση θα δώσω στους ερευνητές. Αν δεν πάρω καθόλου ενδείξεις, απλά θα αποχωρήσω και θα συνεχίσω για μια άλλη έρευνα. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία με σημάδια. Τα περισσότερα νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι είναι κάποιες δικές τους ερμηνείες που κανένας δεν μπορεί να τις καταλάβει. Έχω μιλήσει με πολλούς παλιούς που λένε ότι είναι λίτες και ότι είναι χίλια δυο, και αυτοί δεν μου αποδείξαν εμένα προσωπικά ότι όντως αυτό ισχύει που λένε. Λένε γενικά αερολογίες ότι ναι, κάπου εδώ υπάρχει ένα θησαυρός, μια ιστορία δικιά τους που δεν ταιριάζει και με τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι, γιατί κάθε σημείο, κάθε πόλη έχει και μια ιστορία. Πολλές φορές που ψάξαμε να βρούμε αυτήν την ιστορία δεν ταιριάζε. Οπότε για μένα είναι λίγο χάσιμο χρόνο. Μπορεί για άλλους να είναι χρήσιμο αυτό και να κάνουν τις ερευνές τους. Κατανοητό και απόλυτο σεβαστό. Για μένα, όπως σας είπα, το σημαντικότερο όλων είναι να παίρνουμε ενδείξεις. Βέβαια, καλή ιστορία του τόπου, η πληροφορία αν υπάρχει και ποιος μας την έχει δώσει, μια αξιολόγηση και στην πληροφορία, και από εκεί και πέρα προχωράμε την έρευνά μας. Σε πολλές περιπτώσεις που φέραμε αποτέλεσμα σε κάποιες έρευνες, είτε μικρό αντικείμενο είτε μεγάλη ποσότητα, δεν υπήρχαν ούτε πληροφορίες. Διαβάζαμε την ιστορία του τόπου, του χωριού που θέλαμε να ψάξουμε, πηγαίναμε 1, 2, 3, 5, 10 φορές. Κάποια στιγμή κάναμε όλο τον περιβάλλοντα χώρο που μας ενδιέφερε την έρευνά μας και βλέπαμε αν υπάρχει αντικείμενο ή δεν υπάρχει. Και σε αρκετές φορές βρήκαμε και ενδιαφέροντα αντικείμενα στο σημείο που ψάχναμε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστότερος τρόπος για να κάνεις μια έρευνα και να απολαύσεις αυτό το χόμπι, έτσι.